Πώς σχολιάζει το γεγονός ότι ο Μπο έχει γίνει τόσο δημοφιλής στο ελληνικό κοινό από την εικόνα που βγάζει προς τα έξω? Ο Μπο που βλέπω στο παιχνίδι είναι ο Μπο που ξέρω και αυτό με ευχαριστεί πολύ, όπως του έγραψα και στο γράμμα. Ασφαλώς και χαίρομαι που γίνεται ακόμα πιο δημοφιλής. Ποια δεν θα χαιρόταν για τον αδερφό της? Άκουσε με λίγο προσεκτικά. Διαπιστώνουμε ότι ο Μπο δεν συμμετείχε σε ίντρικες ούτε σε κόντρες. Έχει παίξει ρόλο ο μπαμπάς και η μαμά σε αυτό? Ναι, για να το πω πολύ απλά, ο Μπο δεν ήταν ποτέ κουτσομπόλης και δεν του άρεσε να κάνει συζητήσεις για ίντρικες. Μένει μακριά από όλα αυτά, γιατί πολύ απλά αυτό κάνει και στη ζωή του. Ζει κάνοντας αυτό που θέλει, χωρίς να τον επηρεάζει η γνώμη των άλλων. Όσοι τον γνωρίζουν μπορούν να το επιβεβαιώσουν. Αν θεωρούσαμε ότι το διδάχθηκε, τότε σίγουρα θα έλεγα ότι το έχει πάρει αυτό από τον μπαμπά μας. Είναι ίδιος αυτό. Τι ανακάλυψες για το χαρακτήρα του αδερφού σου που δεν ήξερες ή δεν είχες καταλάβει? Δεν είχα φανταστεί ποτέ την εικόνα του αδερφού μου με 36 κιλά λιγότερο. Το καινούργιο που έμαθα από εκείνον είναι το πως μπορεί να το πετύχει αυτό κανείς χωρίς να του δημιουργήσει νεύρα και κακή ψυχολογία. Για πάμε. Survivor, baby. Θα μας λες την απορία για το φόβο του με το νερό? Η αλήθεια είναι ότι από μικρός δεν ήταν φίλος του νερού και δεν κολυμπούσε εκεί που δεν πατούσε. Βέβαια, επειδή μεγαλώσαμε στη Γερμανία, κάναμε κολύμβηση μόνο σε πισίνες. Δεν μεγαλώσαμε όπως οι υπόλοιποι Έλληνες στο νερό της θάλασσας. Ίσως γι' αυτό να του βγήκε αργότερα κάποια φοβία. Οι Έλληνες φίλοι του στη Γερμανία τον παρακολουθούν. Τι σου λένε? Εδώ στη Γερμανία και συγκεκριμένα στο Ντίζελντορφ που μένω, αλλά και στο Βούπερταλ, έχει δημιουργηθεί μια ομάδα υποστηρικτών του από φίλους μας ή και φίλους φίλων μας που ειλικρινά το βλέπω κάθε μέρα στο κινητό μου με τα μηνύματά τους. Είναι χαρακτηριστικό που συμμετέχουν μαζί μου κάθε βράδυ την ώρα της εκπομπής. Όλοι πάντως εδώ συμφωνούν σε ένα. Μόνο ο Μπο από ό,τι λένε δεν μπλέκεται σε κόντρες και τους κάνει να χαμογελάνε. Ε, ναι, το όχι με τις ατάκες. Κυρίες και κύριοι, ναι, εγώ είμαι αυτός. Καλός ή κακός, παραμένω αυθεντικός. Ποιο φαγητό πιστεύεις που έχει λείψει περισσότερο? Σε ένα παστίτσιο ή σε μια μερίδα με μπριζόλα, δεν θα έλεγε όχι. Γενικά είναι του κρέατος. Θυμάμαι όταν μας μαγείρευα καμιά φορά αρακά, μου έλεγε: αυτό είναι απλά συνοδευτικό. Πού είναι το κρέας? Το προτιμάς αδύνατο ή με τους μύες που μπήκε στο παιχνίδι? Σίγουρα την προηγούμενη του εικόνα την έχω συνηθίσει, γι' αυτό η σημερινή του μου έρχεται λίγο ασυνήθιστη. Με 10 κιλά περισσότερα από σήμερα, νομίζω τα μάτια μου θα ήταν πιο ικανοποιημένα. Θα κάνω δοκιμασίες και πράγματα τα οποία δεν θα τα ξαναζήσω ποτέ. Πώς είστε σαν αδέρφια? Είμαστε πάντα πολύ δεμένα αδέρφια και πάντα βοηθάμε ο ένας τον άλλον. Αυτό το δέσιμο μεγάλωσε επειδή ήρθαν έτσι τα πράγματα στη ζωή μας, που μείναμε μόνοι μας σε ένα σπίτι και ο ένας φρόντισε τον άλλον. Πήραμε τους ρόλους της μητέρας και του πατέρα ο ένας για τον άλλον. Προσωπικά είναι αδύνατο να περάσει μια μέρα χωρίς να ασχοληθώ με κάτι σχετικό με τον αδερφό μου. Τι μήνυμα του στέλνεις? Μπερδεμένη κατάσταση. Το πρώτο που θέλω να του πω είναι να έρθει γρήγορα να τον δω, ενώ η λογική λέει να του πω να κάτσει εκεί όσο μπορεί. Θέλω να του πω ότι τον αγαπώ και μου λείπει και ότι χαίρομαι που τον βλέπω. Όλο αυτό που ζει να το διασκεδάζει.